Κύριε Γκουερίνο, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά, καλά, πολύ ωραία. Ωραία, δεν θα σας καθυστερήσουμε, ξέρουμε ότι έχετε και υποχρεώσεις. Ναι. Πώς βλέπετε το φετινό ΠΑΟΚ και ουσιαστικά αν πιστεύετε ότι η υπόθεση πρωτάθλημα έχει τελειώσει ή θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να μείνει φυσικάσει ακόμα? Γιατί είναι ένα ερώτημα που έχει ο κόσμος. Εγώ νομίζω και ο ΠΑΟΚ και ο φετινός ίσως είναι ο καλύτερος ΠΑΟΚ από τελευταία 15 ετία περίπου. Έτσι, επειδή λόγω το αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα που έχει φέρει, λόγω το ρεκόρ που ήδη έχει σπάσει, που έχει μείνει αίτητο ακόμα στο πρωτάθλημα, νομίζω ότι είναι μια πορεία που όλοι περιμέναμε μετά από τις επενδύσεις που έχει κάνει ο πρόεδρος, ο κ. Βατσαλίδη. Ήταν δεδομένο ότι οι παίκτες που παίζουν 3-4 χρόνια σχεδόν μαζί, κάθε χρόνο συμπληρώνουμε μία ή δύο μεταγραφές, κάποιο καιρό τα έφυγαν σε ένα σημείο που να ολοκληρώσει αυτό το σύνολο και να κυνηγάμε, να σούμε, το κάτι παραπάνω. Και αυτό το κάτι παραπάνω νομίζω ότι φέτος, νομίζω έτσι, κατά 90% ήδη έχουμε πετύχει, που είναι το πρωτάθλημα, και πάμε με γεμάτες μπαθερίες για το κύπελο. Και πιστεύω και αν καταφέρουν να κάνουμε και τον ντάμπλ, θα ήταν ό,τι καλύτερο τα τελευταία χρόνια το πάω. Ναι. Είχαμε εκθέσει τη χαρά να φιλοξενήσουμε τον Αντελίνο Βιερίνια. Ναι. Και όταν του είπαμε ότι είστε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα με 66 γκολ και ο Βιερίνια έχει 25, είπε ότι τα δικά μου γκολ πρέπει να μετράνε διπλά. Συμφωνείτε ή όχι? Τα δικά του, ναι. Γιατί λέει ο κύριος Γκουερίνο, λέει, ήταν επιθετικός. Εγώ παίζω, λέει, στην άμυνα και σουτάρω, λέει, πολύ μακριά. Οπότε, λέει, πρέπει να μετράνε διπλά τα δικά μου. Εγώ είναι ένα από τα παιδιά από τον ΠΑΟΚ που το συμπαθώ ιδιαίτερα. Είναι ο Αντζελίνο Βιερίνια, γιατί πράγματι ένας καλός επαγγελματίας. Ένα παιδί που έχει υπηρετήσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ πριν πολλά χρόνια, νομίζω ότι είναι ο αρχηγός της ομάδος, είναι προσγειωμένος, κρατάει τις ισορροπίες μέσα στα αποδυτήρια, έχει μια πολύ καλή σχέση και ένα καλό διάλογο με τον προπονητή, και από εκεί και πέρα περνάει, να πούμε, πάντα τα μηνύματα στους καινούριους και ακόμα στους παλιούς και σε κάποια διαστήματα του παιχνίδι που υπάρχει ένα εκνευρισμό κτλ. Και να μην ξεχνάμε ότι σε πολλά παιχνίδια έχει πετύχει γκολ και σημαντικότερα γκολ, όπως το τελευταίο μέσα στο Πανατολικό. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ο Βιερίνια είναι στην ομάδα μας, πιστεύω να μείνει και ακόμα χρόνια και να τελειώσει την καριέρα στον ΠΑΟΚ, γιατί ένας ποδοσφαιριστής πρώτα απ' όλα είναι πολύ σωστός επαγγελματίας. Έτσι, δεν το γνωρίζω προσωπικά, παρόλο που τόσα χρόνια που μιλάμε και την ίδια γλώσσα, έτσι, τα πορτογαλικά, αλλά δεν τον έχω πετύχει καμιά φορά. Τα ήθελα μια μέρα κάπου, θα βρεθούμε, θα πούμε ένα καφέ και να τα πούμε από κοντά. Αλλά πράγματι είναι ένας από τους αρχηγούς με φοράνε το περιβραχιόνιο και το εκτιμάνε. Κύριε Γκουερίνο, η παρέα των Βραζιλιάνων μεγαλώνει, είναι ο Μάτος πλέον, είναι ο Ενρίκη, είναι ο Ζαμπά. Πώς τους βλέπετε? Και αν έχετε κάποια επαφή μαζί τους, βέβαια. Πάντα, ναι, έχω επαφή και τώρα. Σε λίγο θα είμαστε μαζί πάλι. Σε μία ώρα περίπου θα είμαστε μαζί πάλι. Έτσι, σε ένα τραπέζι. Εγώ νομίζω ότι αυτοί οι Βραζιλιάνοι που είναι στον ΠΑΟΚ και πιστεύω ότι κάνουν λίγο τη διαφορά, έτσι. Είναι οι ποδοσφαιριστές προσγειωμένοι σε κάποια προχωρημένη ηλικία με κάποια εμπειρία μέσα στο αγωνιστικό χώρο και σε μεγάλες ομάδες που έχουν παίξει. Ο μικρότερος είναι ο Λέο Ζαμπά, που πιστεύω ότι με το ταλέντο του σιγά σιγά, αν μείνει στον ΠΑΟΚ, έτσι, αν μείνει στον ΠΑΟΚ, θα μπορεί να αποδώσει πολύ περισσότερα. Γιατί θα αποκτήσει εμπειρίες, θα αρχίσει να μάθει τη γλώσσα, θα ενσωματωθεί με το αέρα και με το παλμό τους φιλάθλους, και οπωσδήποτε ένας ποδοσφαιριστής όταν ξεπερνάει τα 21-22 του χρόνια και βρίσκει σε μια ομάδα 3-4 χρόνια, μπορεί να αξιοποιήσει, να σούμε, το ταλέντο του κάπως διαφορετικά, με περισσότερη εμπειρία και λιγότερο ενθουσιασμό και περισσότερα αποτελέσματα, γιατί όχι.
Βγάζει πολύ ενθουσιασμό, κύριε Γκουερίνο, Ζαμπά, και μιλώντας για τον ΠΑΟΚ δημόσια, πάντα εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για την ομάδα και τον κόσμο. Σας λέει τα ίδια και όταν είστε κατηδίαν? Είναι τόσο ενθουσιασμένος με την πόλη, με τον ΠΑΟΚ, με τον κόσμο? Μην ξεχνάμε, είναι ένα Ζαλιό Ζαμπά, είναι 20 χρονών, έτσι. Ναι, ναι. Και προέρχεται από μια ομάδα από τις Ακαδημίες της Κορίνθιας, που την ίδια ομάδα που ξεκίνησε εγώ, που έπαιξε, ας πούμε, 5-6 χρόνια. Είναι η ομάδα που φοράει ασπρόμαυρα, είναι η πιο εκδηλωτική φύλατρη μέσα στη Βραζιλία. Όλα αυτά παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Αλλά ο Ζαμπά είναι πράγματι είναι ένα έτσι χαρούμενο παιδί. Χαρούμενο παιδί λόγω την ηλικία του, υπάρχει ένα ενθουσιασμό. Μακάρι να το κρατήσει αυτό το πράγμα και να το εκμεταλλεύει αυτή τη χαρά και αυτό το χαμόγελο και να το έχει πάνω σε κάτι παιχνίδι που θα φύγει από το γήπεδο. Ο Πέδρο τι σας λέει, γιατί νομίζουμε ότι έχει αρκετή πίεση πάνω του, που ίσως δεν τον αφήνει να βγάλει αυτά που ξέρει, γιατί όντως είναι ένας παίκτης με πολύ μεγάλη ποιότητα. Και τι τον συμβουλεύετε κι εσείς ενδεχομένως? Καταρχήν ο Πέτρο είναι ένα πολύ καλό παιδί. Αυτό που του λείπει είναι περισσότερη ψυχραιμία μέσα στο παιχνίδι. Mm-hmm. Γιατί βάσει του ενθουσιασμού που έχει πολλές φορές, καμία φορά δέχει, ας πούμε, και κίτρινη κάρτα και καμία φορά, εγώ νομίζω, και άδικη. Έτσι. Ναι. Συμφωνούμε. Είναι ένας καλός επιθετικός που παίζει στα άκρα και στις δύο πλευρές. Ένας ποδοσφαιριστής που έναν δύο ενός μπορεί να κάνει ζημιά σε μια κλειστή άμυνα. Και νομίζω ότι η επιστροφή του στον ΠΑΟΚ φέτος με το παλμό και με τον αέρα του προσδοτητή, ίσως τον χρόνο θα είναι ακόμα καλύτερο. Πάντως, κύριε Γκουερίνο, η φυγή του Πρίγιοβιτς θα σας αφήσει για πολλά χρόνια ακόμα στην πρώτη θέση των ξένων σκόρερ, και νομίζω πλέον νιώθετε Έλληνας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είχε σταματήσει στα 35 ο Πρίγιοβιτς στο πρωτάθλημα, εσείς έχετε σταματήσει στα 66, άρα δύσκολα θα βρεθεί παίκτης που να πλησιάσει τα δικά σας γκολ στα επόμενα χρόνια. Καταρχήν, χωρίς να μειώσω έτσι, την ικανότητα και την προσωπικότητα του Πρίγιοβιτς, ήταν ένα σεντερφόρ περιοχή που δούλευε όλη η ομάδα για τον Πρίγιοβιτς. Λοιπόν, μην ξεχνάμε και ο Νέτο Γουερίνο έπαιζε σεντερφόρ, έπαιζε στα άκρα δεξιά, στα άκρα αριστερά, έπαιζε επιθετικό χαφ, έπαιζε αμυντικό χαφ, έχει παίξει και δεξί μπακ. Έτσι. Εγώ ήμουν ένας ποδοσφαιριστής στυλ Μπαλαντέρ που έπαιζε σε όλες τις θέσεις σχεδόν. Έτσι. Δεν ήμουν καρφωτός μέσα στην περιοχή, ναι, και περίμενα να δούμε την κατάλληλη πάσα να της πρόξει την μπάλα μέσα στα δίχτυα. Λοιπόν, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Έτσι. Και εγώ ποτέ δεν μέτρησα πόσα γκολ έχω βάλει. Εγώ μέτρησα πόσες φορές έφυγα από το γήπεδο νικητής και πήγα την Τρίτη να σπράξω το πριν. Έτσι, τον κύριο Πατελάκη τότε. Ωραία. Αν πάμε την κουβέντα σε εκείνα τα χρόνια, θα σας κρατήσουμε πολύ ακόμα. Ναι, μια άλλη φορά ίσως θα μπορούμε να τα πούμε. Γιατί πραγματικά έχετε πολλά να πείτε και για εκείνα τα χρόνια και για τα τωρινά. Μια τελευταία ερώτηση. Πιστεύετε ότι στο τέλος του Μαΐου θα έχουμε ένα ΠΑΟΚ που θα έχει πάρει πρωτάθλημα και κύπελο, κύριε Γκουερίνο? Το πρωτάθλημα σίγουρα. Το κύπελο είμαι πολύ θετικός, έτσι, έχω μια πολύ θετική σκέψη και πιστεύω ότι και με το αέρα του προσδοκητή η ομάδα που θα βρεθεί απέναντι στο ΠΑΟΚ θα έχει το πρόβλημα, όχι ο ΠΑΟΚ. Ακόμα και αν είναι η ΑΕΚ που θα αγωνιστεί πάλι στο ΆΚΑ, μάλλον. Εγώ νομίζω ότι η ΑΕΚ δεν έχει τη δυνατότητα να κοντράρει το ΠΑΟΚ σε τέτοιο κρίσιμο παιχνίδι. Ενδεχομένως να μετράει και η ψυχολογία πλέον, κύριε Γκουερίνο, που έχουν οι παίκτες των δύο ομάδων. Βεβαίως. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ένα ρόστερ πάρα πολύ δυνατό. Ποδοσφαιριστές που παίζουν τρία χρόνια, μια εφτάδα, περίπου παίζουν σχεδόν τρία χρόνια μαζί, μιλάνε την ίδια γλώσσα και μέσα στο αγωνιστικό χώρο η επικοινωνία γίνεται πιο εύκολη και καμιά φορά πολύ θετική. Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τίποτα. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια, κύριε Γκουερίνο. Γεια σας.